Θα πάμε στην τηλεφωνική γραμμή να μιλήσουμε σε αυτά τα 9-10 λεπτά που έχουμε στην διάθεσή μας με τον Ανδρέα Βλαντή, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Κρήτη, γιατί χθες έκανε και μια παρουσίαση στο Ρέθυμνο για τις ποιητικές του συλλογές. Καλή σας ημέρα, κύριε Βλαντή. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Βρίσκεστε στην Κρήτη, αν και δεν είστε κρητικός. Ωστόσο, έχω την υπόνοια ότι αγαπάτε πολύ την Κρήτη. Έχετε και φίλους εδώ, σωστά? Βεβαίως, βεβαίως. Μόλις έφτασα στο Ηράκλειο, για την ακρίβεια. Στην Κρήτη έχω φτάσει από χθες. Είχα μια παρουσίαση, όπως είπατε, στο Ρέθυμνο, χθες το βράδυ, σε ένα πολύ όμορφο χώρο, στο Rewind. Παρουσιάζετε τις ποιητικές σας συλλογές. Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Παρουσιάζω τις δύο μου ποιητικές συλλογές. Το μαρτύριο του Σύσυφου είναι η πρώτη και η δεύτερη, μιας καταιγίδας χρώματα, η τίτλη τους. Κύριε Βλαντή, από αυτό που έχετε εισπράξει μέχρι τώρα από την Κρήτη, από τη χθεσινή παρουσίαση στο Ρέθυμνο, ποια διαπιστώνετε ότι είναι η επαφή των κριτικών, θα πω, αφού βρίσκεστε και εσείς στην Κρήτη, με την ποίηση? Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι η ποίηση δεν είναι κάτι τελικά τόσο απρόσιτο και τόσο μακρινό? Για να απαντήσω και στην προηγούμενη ερώτησή σας, στην Κρήτη έχω πολλούς φίλους, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ να παρουσιάσω τα βιβλία μου. Το ήθελα από το 2015, από τον πρώτο χρόνο έκδοσης της πρώτης ποιητικής συλλογής, το Μαρτύριο του Σύσυφου. Πιστεύω πως η ποιήση δεν είναι, και ας την έχουν κάνει, κάτι το ελιτίστικο. Δεν θα πρέπει να απευθύνεται σε κάποιο είδους διανομενίστικης σέχτας ή σε κάποιους λίγους κατ' επίφαση πνευματικά εκλεκτούς. Η ποίηση απευθύνεται σε όλους. Και τα μηνύματα, βέβαια, τα εισπράττει ο καθένας διαφορετικά, ανάλογα με τις προσλαμβάνουσές του. Σίγουρα. Το πώς θα το εισπράξει, αν θα ταυτιστεί ή όχι. Όπως είναι και η προσδοκία ενός συγγραφέα. Ο συγγραφέας ξεκινά πρώτα απ' όλα για να λυτρωθεί ο ίδιος, για να εξωτερικεύσει ο ίδιος βιώματα και συναισθήματα και κατόπιν για να τα μοιραστεί αυτά με το κοινό. Προσωπικά μιλώντας, θα ήθελα πάρα πολύ, προσδοκώ την ταύτιση, αλλά και να μην ταυτιστεί κάποιος, αρκεί να διαβάσει. Και ας τον ταξιδέψει στους δικούς του προορισμούς. Εγώ του δείχνω ένα δρόμο μέσω της ποίησης, δεν του κουνώ το δάχτυλο, δεν του επιβάλλω αυτό το δρόμο. Από εκεί και πέρα επαφείται στη δική του διαδρομή, στα δικά του αναγνώσματα, στα δικά του βιώματα και συναισθήματα, να πάρει αυτούς τους στίχους και να ταξιδέψει όσο πιο μακριά γίνεται. Κύριε Βλαντή, επειδή είστε δικηγόρος στο επάγγελμα, θα έλεγε κανείς, θα σκεφτόταν κανείς ότι είναι δύσκολο να συνδυάσει κανείς αυτή την πιεστική επαγγελματική δραστηριότητα, την πολύ αυστηρή, την πολύ έτσι κουμπωμένη, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, σε σχέση με την ποιήση και το πώς μπορεί κανείς να εκφράζεται μέσα από τους στίχους. Αποτελείται πάντως παράδειγμα ότι όλα συνδυάζονται και ίσως, δεν ξέρω αν θεωρείτε ότι είναι και μία διέξοδος. Με μία πρώτη εικόνα, το επάγγελμα του δικηγόρου και το να γράφεις είναι δύο στοιχεία ετερόκλητα. Το επάγγελμα του δικηγόρου είναι πάρα πολύ απαιτητικό, αλλά και η ποίηση είναι μία λύτρωση. Όχι απαραίτητα ότι το επάγγελμά μου είναι καθ' αυτό μαρτύριο, σε καμία περίπτωση. Χαίρομαι που το ασκώ, χαίρομαι που είμαι δικηγόρος, που έχω σπουδάσει στη νομική. Μαρτύριο όχι προφανώς, απλά είναι ένα δύσκολο επάγγελμα, είναι απαιτητικό. Αλλά είναι ένα δύσκολο. Εγώ προσπαθώ να εξισορροπήσω τα όσα βιώνω και νιώθω και μέσω της ποίησης. Η αλήθεια είναι ότι ο στίχος με βοηθάει πολύ να ανταπεξέλθω στην καθημερινότητά μου, να καταγράψω στο χαρτί αυτά που βλέπω με οξία παρατήρηση. Το μόνο που μπορώ να χαρακτηρίσω τον εαυτό μου, γιατί δεν μου αρέσει να δίνω προσωπικούς χαρακτηρισμούς ο ίδιος τον εαυτό μου, είναι παρατηρητικός. Μάλιστα.
Και βλέπω, κύριε Βλαντή. Βλέπω εισπράτω και καταγράφω. Βλέπω ότι έχετε καταγράψει, έχετε και την Κρήτη σαν θεματική σας, έτσι. Υπέπεσε στην αντίληψή μου ένα ποίημά σας με τίτλο «Η γη του Μίνωα». Σας έχει εμπνεύσει η Κρήτη, δηλαδή είναι τέτοια μεγάλη η αγάπη τελικά? Βεβαίως, ήθελα να το πω και από τις πρώτες στιγμές, από την πρώτη ερώτησή σας. Στην Κρήτη έχω πολλές αναφορές. Είχα έρθει πρώτη φορά εδώ έφηβος, 16-17 ετών, για διακοπές. Έχω αγαπήσει αυτόν τον τόπο. Είναι ένας τόπος ευλογημένος, λουσμένος στο φως, στο ελληνικό φως. Και θάλασσα, έχει θάλασσα, βουνό, συνδυάζει πράγματα πολύ όμορφα. Έχω εισπράξει πολύ αγάπη από τους κατοίκους εδώ. Έχω έρθει έκτοτε αρκετές φορές. Αυτή νομίζω είναι η πέμπτη ή έκτη, δεν θυμάμαι καλά. Και χαίρομαι πάρα πολύ που αυτή τη φορά έρχομαι στα 35 μου πια για να παρουσιάσω τα δύο μου βιβλία. Σας λέω, σας είπα και πριν, ήθελα να το κάνω από το πρώτο μου κιόλας βιβλίο. Ήρθε όμως ο καιρός. Και το κάνω τώρα. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτή την αγάπη. Έχω αναφορές στο στίχο, με συγχωρείτε. Η γη του Μίνωα είναι ένα ποίημα το οποίο απαγγείλαμε και χθες στο Ρέθυμνο. Το έχω γράψει εδώ το 2014, στα Χανιά για την ακρίβεια. Και μια ιδιαίτερη στιγμή χθεσινή ήταν και η απαγγελία ενός ποίηματος με τίτλο «Στον άνθρωπο που δεν τους μοιάζει», το οποίο το έχω αφιερώσει στο Βαγγέλη Γιακουμάκη, στον τόσο άδικα χαμένο νέο της Κρήτης. Βεβαίως. Κύριε Βλαντή, θέλω να πιστεύω ότι την αγάπη αυτή που τρέφεται προς την Κρήτη θα την εισπράξετε και σήμερα που βρίσκεστε στο Ηράκλειο. Να επαναλάβουμε το ραντεβού που έχετε με το κοινό του Ηρακλείου που αγαπάει την ποίηση. Πείτε μας λίγο για την ώρα της παρουσίασης. Θα χαρώ πολύ να σας δω όλες και όλους. Η παρουσίαση των δύο μου βιβλίων είναι στο βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Είναι στην οδό Χάνδακος, το νούμερο 8, το οποίο, να προσθέσω. Το οποίο, ναι, βρίσκεται στη Χάνδακος 8, σε ένα κεντρικότατο σημείο της πόλης. Θα χαρώ πολύ να παρουσιάσω στο φιλόξενο του χώρο. Η παρουσίαση αρχίζει στις 7. Θα μιλήσουμε και για τα δύο βιβλία. Θα απαγγελθούν ποίηματα από τη βιβλιοθηκονόμο Νίκη Μπλαδάκη. Και θα χαρώ να σας δω όλους και όλες. Και θα χαρούμε και εμείς, κύριε Βλαντή. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να τα πούμε εδώ στο Ηράκλειο. Και χαιρόμαστε πάντα να συναντάμε ανθρώπους οι οποίοι αγαπάνε την Κρήτη όσο και εμείς οι ίδιοι που ζούμε εδώ και μάλιστα αποτυπώνουν και την αγάπη τους αυτή στο χαρτί με στίχους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή επιτυχία, καλή παραμονή στην Κρήτη και θα χαρούμε να σας δούμε και από κοντά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για τον χρόνο που μου δώσατε. Σας περιμένω το απόγευμα στον Πολύγραφο να μιλήσουμε για ποίηση και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλή καλά. Σας μέρα. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Γεια σας.